Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα σας δείξω πόσο εύκολο μπορούμε να κάνουμε καραμελωμένα κρεμμύδια. Βλέπετε, θα κόψω τα κρεμμύδια μας έτσι, όπως το κόβουμε στη σαλάτα. Βάζουμε στο τηγάνι μας λίγο βούτυρο να λιώσει. Ή λαδάκι, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Είναι πολύ εύκολη διαδικασία, είναι πολύ νόστιμα τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Αρέσουν πολύ στα παιδιά, τα βάζουμε στα σάντουιτς, τα βάζουμε στις σαλάτες. Και ιδανικά τα βάζουμε στη φάβα. Εγώ τα φτιάχνω γιατί ετοιμάζουμε ένα τραπέζι. Εδώ στην κουζίνα του άνθρωπε αγάπα αναλαμβάνουμε και το τραπέζι της γιορτής σας, το τραπέζι που θέλετε να κάνετε. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε στο να συνεχίσουμε το έργο μας και να μπορέσουμε να κρατάμε ζωντανή όλη αυτή τη διαδικασία της αλληλεγγύης και της αγάπης που κάνουμε. Έβαλα λοιπόν να κάψω το βούτυρο. Εγώ τα κάνω και λίγο φουκάδικα. Δηλαδή θα κάνω λίγο πιπεράτα. Βάζουμε λοιπόν τα κρεμμύδια μας. Ουσιαστικά αυτό θέλει κανένα 20 λεπτό, μισή ώρα αυτή η διαδικασία όμως. Εγώ δεν θέλω να είναι τελείως μαλακά, δεν μου αρέσει να είναι μαλακά τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Θέλω να κρατάνε λίγο, οπότε και περιμένουμε να τσιγαριστούν. Εύκολα, όμορφα. Εδώ λοιπόν η κουζίνα του άνθρωπε αγάπα, οι περισσότεροι ξέρετε τι κάνουμε, και άλλο ένα μέρος αυτής της προσπάθειας είναι και αυτά τα τραπέζια που σας είπα. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε και συνεισφέρετε στο να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα που απαιτούνται για να συντηρείται αυτή η κουζίνα, τα πάγια, τα ενίκια και όλα αυτά που χρειάζονται. Λίγο να πάρουμε χρώμα. Καλημέρα στη Χίο, καλημέρα στην Καβάλα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Πειραιά, καλημέρα στο Παγκράτη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα στο Λονδίνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί βλέπω μεγάλη ανταπόκριση από τους Έλληνες του εξωτερικού, Λονδίνο, Γερμανία, Καναδάς, Αυστραλία, Αυστρία, Αμερική, Αυστραλία. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ήδη έχουν φύγει πάρα πολλά βιβλία για την Αυστραλία και τη Γερμανία και τον Καναδά νομίζω. Ναι. Και τον Καναδά. Το βιβλίο μας εξαντλείται, θέλω να σας πω. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να βάλουμε, δείτε, βάζω λίγη μαύρη ζάχαρη. Με προσοχή εδώ να μην μας καεί η ζάχαρη και γίνει καραμέλα. Πόσο χαρούμενο με κάνετε, πόσο χαίρομαι που βλέπω ότι συμμετέχετε σε όλο αυτό. Να, τώρα βλέπω Ολλανδία, Κρήτη, από όλο τον κόσμο. Γινόμαστε μια αγκαλιά, Σέρες, Ζάκυνθος.
Είδατε, καμιά φορά η τεχνολογία κάνει θαύματα και τώρα στη δική μας την περίπτωση η τεχνολογία μπορεί να κάνει θαύματα. Σε λίγο θα σας ανεβάσω φωτογραφίες και θα σας δείξω λίγα από τα φαγητά που κάνουμε στο τραπέζι που έχουμε. Αυτή τη γιορτή που έχουμε ετοιμάσει και θα την κάνουμε εδώ οι φίλοι μας. Λοιπόν, νομίζω τα κρεμμύδια μας είναι έτοιμα. Τηρούμε πάντα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Προσέχουμε για να μπορούμε να ξανααγκαλιαστούμε όταν πρέπει. Λοιπόν, και τώρα θα σβήσουμε με λίγο ξύδι. Δεν είναι. Πόσο εύκολα, έλα κοντά πάτερ να δείξεις πόσο εύκολα και πόσο όμορφα κάναμε τα καραμελωμένα κρεμμύδια που σε όλους αρέσουνε. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, ευχές πολλές και την μετάνοιά μας εκεί στα Ιεροσόλυμα που μας βλέπετε. Καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε τη Δευτέρα.